Για πρώτη φορά που έχουμε τη δυνατότητα έτσι να τα λέμε και χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας, ότι όσο αφορά, επειδή θα δούμε και μία αποχώρηση το Σάββατο, σαφώς δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ποιος αποχωρεί, θα υπάρξουν πάρα πολλές εκπλήξεις όσο αφορά την βαθμολογία. Δηλαδή τα λεγόμενα δημοφιλή ζευγάρια και πρόσωπα που υπάρχουν, μερικά από τα δημοφιλή ζευγάρια που υπάρχουν στο σόου, έχουν αρκετά χαμηλή βαθμολογία και νομίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι που δεν το περίμενε ούτε ο Νίκος Κοκλώνης, ούτε και η παραγωγή του παιχνιδιού. Από το κοινό ψηφίζονται. Ψηφίζεται το 50% της ψήφου των ψήφων είναι από το κοινό και το 50% από την κριτική επιτροπή. Δηλαδή, εγώ το ρεπορτάζ μου λέει ότι ένας συγκεκριμένος παίχτης που ήταν τρίτος στην κρίση του κοινού, στην κριτική επιτροπή ήταν στην 11η θέση και έδωσε μάχη προκειμένου να μην βγει έξω. Και επίσης αυτό που άκουσα τώρα, καλά κάνεις και δεν λες ποιος αποχωρεί, αλλά... Νομίζω ότι το σειρά το γράφουμε. Συγγνώμη. Το γράφουμε, ναι. Καλά, Χάρη, καλά κάνεις και δεν το λες, αλλά εμείς το γράφουμε, αλλά εσύ μην το... Εσύ μην το πει, εσύ θέλω να σωστός απέναντι στους συνεργάτες σου. Είσαι αδερφός, είσαι λεβεντιά εσύ, εσύ είσαι λεβέντης. Εδώ είναι ωραία. Εδώ είναι ωραία, έλα βούτα. Φόρα το μαγιό σου και λαβούτα. Λοιπόν, έμαθα λοιπόν ότι αν αποχώρησε, όποιος αποχώρησε, αποχωρήσας ή αποχωρήσασα, έβαλε τα κλάματα, στεναχωρήθηκε. Ισχύει. Καλά, αυτό είναι τι κάνει νιάου νιάου σε κεραμίδια. Καλά, δεν ξέρεις πάντα ότι κάποιος αντιδράει τα κλάματα.